Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλημέρα, Ζαχαρία. Καλημέρα. Εκπαιδευτικός, λέει ο Άκης, δεν το ήξερα αυτό. Πώς συνδυάζεται όλο αυτό μαζί, εκπαιδευτικός, γιατί πρέπει να είναι εκπαιδευτικός? Ναι, είμαι εκπαιδευτικός από αγάπη, ούτως ή άλλως, όπως είναι αγάπη και για τον ΠΑΟΚ. Συνδυάζονται δύο αγάπες μέσω μιας παλιάς επαγγελματικής σχέσης πριν γίνω καθηγητής, με ένα γραφείο το οποίο αναλαμβάνει τέτοιες δραστηριότητες. Τα παιδιά ήταν φίλοι, οπότε όταν ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να συζητάει το σχεδιασμό της οικογενειακής κερκίδας, μιλούσαμε, εγώ ένιωσα ότι έχω ιδέες και το συναισθηματικό λόγο να το υποστηρίξω και ήμουν εκεί και νομίζω ότι είναι κάτι που το χαιρόμαι πολύ. Καταρχάς, να πούμε το πιο απλό από όλα. Μπορεί οποιοσδήποτε γονέας με το παιδί του να έρθει? Τι πρέπει να κάνει πριν από κάποιο παιχνίδι? Είναι θέμα συμμετοχής πριν τον αγώνα? Τι ακριβώς γίνεται? Για όσο ενδιαφέρονται, λοιπόν, για να πάμε και σε λεπτομέρειες. Ναι. Υπάρχει η αγορά εισιτηρίου. Κανονικά μπορεί να γίνεται όποτε βγαίνουν τα εισιτήρια του αγώνα. Βγαίνουν αντίστοιχα εισιτήρια και για την οικογενειακή, αν και κυκλοφόρησε και το οικογενειακό εισιτήριο ούτως ή άλλως παράλληλα με τα διαρκείας. Η γιορτή για μας, γιατί ο αγώνας έχει ένα χαρακτήρα γιορτής, ο οποίος δεν ακυρώνει και την παοξίδικη ταυτότητα που συχνά, έτσι, καμιά φορά υπάρχει ένας συνδυασμός, μήπως μας παρασέρνουν τα πολύ ευρωπαϊκά και έχουμε μία άμυνα λίγο πιο ανατολίτικη. Ξεκινάει λοιπόν νωρίς. Υπάρχει ένα pre-game το οποίο γίνεται όταν ο καιρός και τα μέτρα ασφαλείας το επιτρέπουν και έχει δραστηριότητες μπροστά από την μπουτίκ. Ανάμεσα τους λίγο ξεχωρίζω εγώ σε σημασία λόγω της χρονιάς το σπίτι των βετεράνων, όπου έρχεται ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε μαζί αγώνες που λείπει από πολλές γενιές ενδιάμεσες παοξίδων από τις δεκαετίες του 70, πλάνα ό,τι έχουμε, και μοιράζει αυτόγραφα. Ναι. Μπορούν να το ρωτήσουν, να βγουν φωτογραφίες παιδιά μαζί του. Είναι ένα κενό μνήμης που υπάρχει για αρκετές γενιές παοξίδων. Και είναι αυτό ένα σημείο που νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον στο pre-game. Βέβαια. Μαζί με άλλες δραστηριότητες, με παιχνίδια, για μικρότερους, για μεγαλύτερους. Έχει ένα ποδοσφαιράκι 50 τετραγωνικά, όπως αυτά τα ξύλινα που παίζαμε στα ηλεκτρονικά, στα οποία μπαίνει σε φυσικές διαστάσεις και ο μπαμπάς μπορεί να παίξει και το παιδί μαζί πριν. Ναι. Αυτά είναι απ' έξω. Και μέσα έχει άλλες 14 δραστηριότητες. Μεταξύ της μπουτίκ και της θύρας 7 είναι αυτό, εκεί που έχει έναν ελεύθερο χώρο. Ναι, είναι ακριβώς μπροστά στην μπουτίκ, ακριβώς μπροστά. Και μπαίνοντας μέσα έχει άλλες 14 δραστηριότητες. Αυτό το είπα, το υποστήριξε με πολύ αγάπη και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω κάτι έτσι, δεν θα ακουστεί υπερφύαλο, αλλά είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση, επειδή ψάχνοντας για ιδέες και συγκρίνοντας μήπως μπορούσαμε κάτι να βρούμε, να πάρουμε σαν ιδέα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε κάνει μια αναζήτηση σε όλα αναλυτικά. Υπάρχουν οικογενειακές κερκίδες με κάποια επιμέρους στοιχεία. Αν εξαιρέσει κανείς τις υποδομές του γηπέδου, που είναι ένα παλιό γήπεδο, είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη ή από τις πιο ολοκληρωμένες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σαν σύνολο δραστηριοτήτων που προσφέρονται σε μια οικογένεια όπως αυτή. Και έρχονται πολλές οικογένειες από μακριά. Δηλαδή, επειδή εμείς κρατάμε στατιστικά, έχουμε μια εφαρμογή, τον χιλιομετρητή που μας λένε οι οικογένειες από πού έχουν έρθει. Έχουμε συνέχεια εικόνα το πόσοι έρχονται από επαρχία, από εξωτερικό. Είχαμε στον προηγούμενο αγώνα δύο οικογένειες που ήταν από Φραγκφούρτη. Με την ΑΕΚ είχαν έρθει μια οικογένεια που ήταν στην Ελλάδα από Αυστραλία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει ένα συναισθηματικό αντίκρισμα αυτό πολύ μεγάλο. Η παρουσία στο γήπεδο για κάποιον ο οποίος θα φύγει και θα ξανάρθει στην Ελλάδα μετά από 10 μήνες, ένα χρόνο, ίσως περισσότερο. Η μετακίνηση από τη μια θύρα στην άλλη, γιατί έγινε, αν το ξέρετε, και αν είναι λίγο εκεί τα πράγματα λίγο πιο... Θέλω να μεγαλώσει ο χώρος αφενός. Αφετέρου, επειδή γεμίζανε οι θέσεις και είχαμε πρόβλημα με τις θέσεις δίπλα στα υπόλοιπα διαρκείας. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεχύλιζε η μπουτίκ, γιατί στο εισιτήριο μπορεί άλλος να είναι δύο γονείς και δύο παιδιά, αλλά μπορεί άλλος να έχει τρία παιδιά, ας πούμε. Οπότε πάντα είχες μια απόκληση όταν γέμιζε 20-30 ατόμων, το οποίο ήταν ένα λίγο προβληματάκι όταν είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο. Και εξάλλου ήθελε να επεκτείνει την ιδέα, είπα. Οπότε πήγαμε στην 7, έχει εξαιρετικές υποδομές υγιεινής. Ενδιάμεσο καθαρισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, που για τα παιδιά είναι σημαντικό, δηλαδή έχει 4 παιδικές τουαλέτες και 4 ενηλίκων, παραδείγματος χάρη, οι οποίες καθαρίζονται για τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα. Το οποίο για ένα γονιό έχει τη σημασία του, ας πούμε, όσο και αν μπορεί να μας φαίνεται στο γήπεδο ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολυτέλεια. Έχει και ξεχωριστό τουρνικέ, ξεχωριστή είσοδο δηλαδή. Ξεχωριστό τουρνικέ και ξεχωριστή έξοδο, που ακόμα δεν. Δηλαδή ταλαιπωριούνται λίγο με κόσμο στην 7, γιατί ακόμα δεν έχουν όλοι προσαρμοστεί στην κίνηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο, έχει και χωριστεί έξοδο δηλαδή οικογενειακή. Ναι. Και είναι εξαιρετική αυτή η εικόνα του να υπάρχει μια μίνι κερκίδα που να λέει τα αγνά, τα σωστά συνθήματα, που να παίζει παιχνίδια, που να βλέπει τον ΠΑΟΚ, να προπονείται
έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να διοχετευθεί στις υπόλοιπες κερκίδες με ένα σωστό πνεύμα αθλητικό και με μια έτσι ατόφια αγάπη για την ομάδα. Ας πούμε, αυτό που λείπει, να μπολιαστεί η κερκίδα με αγνά παοξάκια. Και αν μου επιτρέπεις να πω ότι εγώ τέσσερις λόγους που το αισθάνομαι αυτό πολύ παοξίδικο, είναι το ότι γεγονός πρώτα απ' όλα είναι κερκίδα. Δηλαδή, ακόμα αν εξαιρέσει κανείς την 4, όταν άλλες κερκίδες σιωπούν, με τα παιδιά μπορεί να φωνάζουν και περισσότερο. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τους έμεινε η αίσθηση ότι το παιχνίδι το γυρίζουμε εμείς. Μια αίσθηση που όταν κάνουμε κάτι όλοι μαζί μπορεί να μας λείπει και σαν κοινωνία, ας πούμε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γενικότερα. Ύστερα είναι αυτή η έννοια του παοξή του γονιού. Στη συνέχεια είναι η σχέση του παοξή με τον χρόνο. Ο παοξής έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον χρόνο και την αγωνία του να το κρατήσει. Δεν έχει ενδιάμεσα πρωταθλήματα που είναι συναισθηματικά ορόσημα για άλλους κάθε χρόνο, ας πούμε, για να τους κρατάνε ζωντανούς στην παραγωγή οπαδών. Οπότε η σχέση με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι μια οικογενειακή σχέση, παραδείγματος χάρη είχαμε στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό τα δισέγγωνα του πρώτου αρχηγού της ομάδας το 26, τον οποίο ο παππούς ήταν οδηγός στο πούλμα το 72. Αυτή την ιστοριούλα, ας πούμε, την κρατήσαμε. Το ονοματεπώνυμό του, για να το θυμηθούμε κι εμείς, Ζαχαρία, του ανθρώπου αυτού. Κουρουτζής, νομίζω. Κουρουτζής. Τώρα δεν έχω το χαρτί μπροστά μου. Μαζεύουμε τις ιστορίες και τις γράφουμε. Τα δισέγγωνα του πρώτου αρχηγού. Τα εγγόνια με τον Ολυμπιακό. Του ανθρώπου... του οδηγού του Πούλμαν του 72. Μάλιστα. Που πήραμε το πρώτο κύπελο, ας πούμε. Ναι. Μπράβο. Καμιά φορά το χρησιμοποιούμε λίγο αυτό και δημοσιογραφικά σαν άμυνα όταν η ομάδα δεν παίζει καλά. Αλλά κακά τα ψέματα η επιλογή μιας ομάδας είναι ένα συναισθηματικό γεγονός. Δηλαδή μια κερκίδα που την έχω ζήσει έντονα, η ιστορία μιας οικογένειας. Δεν είναι πάντα οι τίτλοι που μας κάνουν να επιλέξουμε μια ομάδα. Οπότε μπορεί να ακούγεται δικαιολογία αυτό σε κάποιους. Για μια ομάδα που δεν έχει τίτλους, αλλά στη βάση του είναι η πραγματικότητα. Είναι ο πραγματικός λόγος τελικά που επιλέγουμε μια ομάδα. Κάτι που είπαμε στην αρχή και ίσως να πέρασε. Στη θύρα 7 μπορεί να έρθει με ένα εισιτήριο των 15 ευρώ μια οικογένεια. Κατάλαβα καλά? Σωστά. Και τα παιδιά, τα δύο παιδιά ή τα και τρία ενδεχομένως, παίρνουν σαντουιτσάκι και χυμό στο ημίχρονο. Υπάρχουν διαγωνισμοί, υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν δώρα. Ακόμα και αν μιλάμε για οικογένεια 5 ατόμων, 3 παιδιών, δηλαδή με ένα εισιτήριο των 15 ναι, ευρώ. Θα μπει το πέμπτο παιδί, θα μπει. Λέει λοιπόν, 4 ο κανονισμός. Πέρσι που ήταν ακόμα τα πράγματα εκεί στα επίσημα, παίρνει ο Ζαχαρίας τώρα το τηλεβόα. Έχει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όπου έχει έναν τηλεβόα με δύο walkie-talkie. Το ένα το δίνει στο παιδί το walkie-talkie και το άλλο το κρατάει αυτός και το βάζει στο τηλεβόα. Ανοιχτός ο τηλεβόας για να ακούει όλη η τοπική εκεί περιοχή, η μισή θύρα, ρε παιδί μου, να ακούει από την τηλεφώνη. Και λέει σε ένα παιδί, λέει: θέλω να κάνεις μετάδοση εσύ τον αγώνα. Και το παιδί, αντί να του πει: ξέρεις, είναι δύσκολο, δεν ξέρω του παίχτες, του λέει και του αντιπάλου, έτσι. Και λέει: Ζαχαρίας, και του αντιπάλου, αν τους ξέρεις όλους. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά 9 και 10 ετών που δεν τα πιάνει το μάτι σου, που ξέρουν όλους τους παίχτες και μπορούν να κάνουν κανονική περιγραφή αγώνα. Σούπερ εμπειρία, σούπερ εμπειρία. Αυτό είναι σταθερό παιχνίδι. Μέσα κερδίζουν και τα δωράκια τους, κάνουν αναμετάδοση. Έχουμε ένα δεκάλεπτο αναμετάδοση φέτος και είναι εκεί. Άρα δηλαδή θα έχουμε και εμείς όφελος. Θα βγάλεις και δημοσιογράφους εκτός από φιλάθλους. Αν το βλέπετε έτσι, σαν ευγενή άμυλα, είναι καλή οπτική. Εγώ μπορώ να πάρω και ανταγωνιστές. Όχι. Πείτε μας λίγο και για αυτό το πανό. Είναι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και υπάρχει φωτογραφία. Κάτι λίγη για πρωτάθλημα. Κανένα πρωτάθλημα, ναι. Κανένα πρωτάθλημα δεν φτάνει στο μυαλό τη μέρα που ο πατέρας μου με έφερε στο ναό. Κανένα σας και... πρωτάθλημα δεν φτάνει στο μυαλό τη μέρα που ο πατέρας μου με έφερε στο ναό. Ναι. Πού απευθύνεστε ακριβώς? Στους Ολυμπιακούς προφανώς φίλους μας. Ωραία. αυτό, η προσωπική μου ήταν αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που πήγε ο πατέρας μου. Νομίζω ότι τότε έγινα παοξής. Όταν ήμουν 6 χρονών και πήγα στην Τούμπα. Ναι. Αυτό. Και αυτό βγήκε στο πανό. Το λέγαμε και χθες εδώ με τον Σταύρο και τον Άκη ότι βεβαίως είναι από τις πρώτες φορές που θυμάσαι όλη τη ζωή. Έτσι. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Τι θυμάσαι, τι θυμάσαι. Πρώτο έρωτας, πρώτη δουλειά, πρώτη μέρα στο γήπεδο, πρώτη φορά στο γήπεδο. Αυτά είναι 4-5 πρωτιές που τις θυμάσαι μέχρι να γεράσεις, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και αυτό που είπε ο Άκης, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτά τα παιδιά κοιτάνε τη θύρα 4, φωνάζουν με συνθήματα, βλέπουν τους άλλους απέναντι που φωνάζουν συνέχεια. Η προοπτική ότι θα διαχειριστώ στις υπόλοιπες θύρες μεγαλώνοντας και θα έχω να μεταφέρω, ας πούμε, αυτό που έγινε φυσική κίνηση. Δηλαδή το να πηγαίνω στο γήπεδο έχει γίνει μια φυσική κίνηση για αυτά τα παιδιά. Είναι παιδιά που έρχονται σχεδόν σε κάθε μάτς. Ή άλλος που έχετε μια συχνότητα μια φορά το μήνα που πάλι για ένα 8χρονο είναι σημαντική. Και αν σκεφτεί κανείς ότι τηλεοπτικά βλέπουν εικόνες περισσότερο από αθηναϊκές ομάδες, τα ελευθερίσματα είναι μεγάλα, για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι ένας τρόπος να διατηρεί και μια δυναμική
φιλάθλων αρκετά σημαντική. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που φτιάχνουμε μαζεύοντας τις διευθύνσεις των οικογενειών αυτή τη στιγμή είναι στα 300 οικογένειες. Μάλιστα. Που έχουμε ένα ηλεκτρονικό, ας το πούμε, μια ομάδα η οποία ενημερώνονται, γίνονται διαγωνισμοί. Θα κάνω μια πρόβλεψη που μπορεί να μείνει πολύ αισιόδοξη. Νομίζω ότι δεν θα έχετε πού να τους βάλετε στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω πόση χωρητικότητα, πόσους μπορεί να φιλοξενήσετε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πολλαπλασιαστεί. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη πληρότητα ήδη. Δηλαδή μένουν άδειες οι τελευταίες τρεις σειρές κάτω που είναι... Που δεν βλέπεις καλά, ας πούμε. Και που δεν βλέπεις καλά, ναι. Που είναι το αναγκαστικό κακό του χώρου. Ωραία. Αγαπάμε ό,τι μεγαλώνει τον ΠΑΟΚ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή... Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. ...να ακουστεί και ελπίζουμε να συνεχίσει. Μάλιστα. Με την ίδια δυναμική. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.